Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι διασώστες μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ να εγκρίνει τη στελέχωση των ασθενοφόρων από απλούς οδηγούς δημόσιων οχημάτων και όχι από πιστοποιημένους διασώστες. Από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη, 6 Ιουλίου, οι εργαζόμενοι του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας προχωρούν σε αποχή από τις δευτερογενείς μεταφορές σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Κάνουμε αποχή από δευτερογενείς μεταφορές, δηλαδή από εξιτήρια και από επανεξετάσεις, και σκοπός μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε το Υπουργείο, ώστε να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να μπορέσουν να πάρουν άδεια ασκήσεις επαγγέλματος και οι οδηγοί οι οποίοι έχουν έρθει από τα νοσοκομεία. Κύριε Γελίδη, με ποια λογική το Υπουργείο θέλει να βάλει ανθρώπους που δεν είναι πιστοποιημένοι στα ασθενοφόρα? Αυτό να μου πείτε. Δεν υπάρχει επάγγελμα που να μην έχει άδεια άσκηση επαγγέλματος. Εδώ άδεια άσκηση επαγγέλματος έχουν οι διασώστες πληρώματα ασθενοφόρων, έχουν οι κομμώτριες, έχουν οι νοσηλευτές. Ακόμα και οι γιατροί έχουν άδεια άσκηση επαγγέλματος. Χαριτολογώντας το λέω βέβαια. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει άδεια άσκηση επαγγέλματος και κάποιος να κάνει το επάγγελμα το οποίο καθορίζεται τι ακριβώς κάνει? Ύστερα είναι και, εκτός από ποινικό, είναι και αστικό. Σε αστική ευθύνη θα επιρριφθούν τα πληρώματα ασθενοφόρων, οι οποίοι δεν θα έχουν την άδεια άσκηση επαγγέλματος. Το Υπουργείο το ίδιο μας έχει διαχωρίσει. Αυτοί που είναι πιστοποιημένοι διασώστες είναι εξειδικευμένα άτομα πάνω στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και όπως φαντάζεστε, θα ήθελε κάποιος συγγενής σας να πέσει στα χέρια κάποιου ανεδίκευτου. Η δουλειά μας είναι πιστοποιημένη. Έχουμε τελειώσει διάφορα σεμινάρια. Έχουμε πρωτόκολλα τα οποία δουλεύουμε. Φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν το γνωρίζει το αντικείμενο, να μην μπορεί να προσφέρει στην κρίσιμη στιγμή στον άνθρωπο που είναι στον πάσχοντα άνθρωπο. Την ίδια ώρα, σε ορολογιακή βόμβα κινδυνεύουν να μετατραπούν λόγω της κακής κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στη Χαλκιδική, τα οποία είναι μόλις 3, για να εξυπηρετήσουν ολόκληρο το νομό εν μέσω καλοκαιρινής περίοδου. Αυτή τη στιγμή οι Χαλκιδικοί αυτή τη στιγμή δουλεύουν τα 3 ασθενοφόρα κάτω. Δουλεύουν όσο μπορούν. Το συνεργείο μας αγωνίζει να τα κρατήσει σε καλή κατάσταση. Αλλά οι αποστάσεις είναι τρελές. Όπως γνωρίζετε, έχει την ίδια μορφή των 3 παιδιών. 3 ασθενοφόρα δεν φτάνουν για ζήτω. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω Σαββατοκύριακα 2 εκατομμύρια τουρίστες και κατοίκους μόνιμους. Ξέρετε καλά ότι η Θεσσαλονίκη μετακομίζει τα Σαββατοκύριακα κάτω. Το προηγούμενο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος έγινε πανικός. Δηλαδή φεύγανε από εδώ, τα ασθενοφόρα δεν επαρκούσαν και αναγκαζόταν από ψηλό από την πόλη με τα ασθενοφόρα που καλύπτουν το κλίνον άσκηση της Θεσσαλονίκης και τα στέλνανε σε αποστάσεις τρελές, δηλαδή 70, 80, 100 χιλιόμετρα. Για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Κάναμε πρόταση στο Υπουργείο να πάρει επικουρικό προσωπικό, ούτως ώστε να στελεχωθούν οι νομοί οι οποίοι πηγαίνει πολύ κόσμο στην καλοκαιρινή περίοδο, να πούμε για εδώ για τη Χαλκιδική, για την Παραμυθιά, παντού, για την Τούζλα, παντού. Να στελεχωθεί με επικουρικό προσωπικό. Ενώ μας είχαν υποσχεθεί ότι θα γίνει, τον περασμένο μήνα μας είπαν ότι δεν προλαβαίνουν και θα το δουν για του χρόνου. Κατά την επταήμερη αποχή, τα επίγοντα περιστατικά θα εξυπηρετούνται κανονικά. Η Ομοσπονδία Προσωπικού του ΕΚΑΒ ζητά συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και στη συνέχεια θα επανεκτιμήσει την κατάσταση και τον τρόπο που θα αντιδράσει.